φάση είναι βολτάκι με την τρεσερούμπα. Απλά πρέπει πρώτα να πάμε να βάλουμε βενζίνα. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τα γκριπάκια στη δεύτερη σκάλα. Έχω θερμενόμενα grips. Θα κάνουμε βόλτα και θα μου ζεσταίνονται τα χέρια. Τι γίνεται, πώς είστε? Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο από μια καλή βόλτα με το Tracer. Είναι το μόνο πράγμα που θα κάνει το βράδυ σου τερματισμένο. Έχω βάλει και το δεύτερο μικρόφωνο κάτω από τη σέλα για να τραβήξουμε λίγο καλύτερο ήχο. Και θα πάμε προς τα μέσα. Και μακάρι να βρούμε κανένα μηχανάκι να παίξουμε έτσι. Κανέναν άλλο να λιτάμπουρα να λιτεύσουμε. Η σκάλα η δεύτερη ίσως είναι και ζεστή. Δηλαδή θέλω το 1. Δηλαδή πού είσαι στα χιόνια θα είσαι για να έχεις το 10. Μάγκες, βγήκε το καινούργιο Tracer και έχω σημειώσει εδώ πέρα τις διαφορές που έχουν με αυτό. Αλλά πρώτα πρέπει να πάω να βάλω βενζίνη. Για να δούμε. Τι κάνουμε, όλα καλά. Θέλω 15 ευρώ απλή. Πρώτη φορά βάζω 15. Συνήθως βάζω ή 10 ή 20. Γιατί έτσι, τι έχει στο πρόγραμμα? Δεν ήθελα να βαρύνει πολύ. Σοβαρά, μιλά. Τι πα να κάνει κανένα παιχνίδι. Θα δούμε τώρα, τι βγει. Σε τι επίπεδο έχει φτάσει, ακούγεται φίλο μέσα στην κάμπλα. Τι. Είναι τερματισμένο. Φαντάζομαι το αδερφό μου και το παίρνω συνέχεια. Ναι, έχω παρατήσει το δικό μου, παίρνω αυτό. Το αρσί που σε τι φάση μιλήσει, βέβαια. Το αρσί έκαψα το λάστιχο και το έχω παρατήσει στη γωνία. Ναι, λογικό, γάμισε. Είναι εξαπλωμένο πάνω στον τοίχο, μα δει. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, και εγώ ευχαριστώ. Σε να είσαι καλά. Το λούζι μα χωρί. Άμα την κάψω, ξανάρθω. Εν τω μεταξύ, ο Άλεξ έχει πάρει το 200 και έχει βγει βόλτα. Οπότε υπάρχει και πιθανότητα να τον πετύχουμε στον δρόμο. Όπως είπα και πριν, βγήκε το 223 το Tracer GT, το οποίο είναι το επόμενο από αυτό. Yamaha Tracer 9 GT Plus. Έχει και το SIM δίπλα. Μία διαφορά που έχει με αυτό, που εμένα ας πούμε μου άρεσε, γιατί δεν είναι όλες οι διαφορές που έχει καλύτερες για τα δικά μου αυτιά. Μία διαφορά που έχει είναι ότι το μηχανάκι αυτό έχει κάτι το οποίο λέγεται Cruise Control. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Cruise Control, πατάει γκάζι μόνο του. Είναι για να είναι πιο ξεκούραστο ας πούμε στο τέτοιο. Τι θα γίνει? Το καινούργιο Tracer έχει και ένα ραντάρ μπροστά που μετράει την απόστασή σου από το μπροστινό αυτοκίνητο, έτσι ώστε όταν, ρε παιδί μου, εσύ έχεις πει ότι εγώ θέλω να πηγαίνω με 60 και το πατάς και πηγαίνει μόνιμα με 60, όταν είσαι πίσω από ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει με 40, να πηγαίνει και το μηχανάκι με 40, μην το στουκάρει, ρε παιδί μου. Ενώ αυτό το Tracer, όπως και τα περισσότερα που έχουν cruise control, απλά αν του πεις εσύ πήγαινε με 50, θα πηγαίνει με 50, δεν πάει να βγει μπροστά ο Θεός. Απλά θα σκάσει πάνω. Το καινούριο έχει ραντάρ, το οποίο μετράει τις αποστάσεις από το μπροστινό και κάνει αλλαγές ανάλογα. Θα πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που εμένα μου αρέσει και καλά, δηλαδή... Αυτό που με τρομάζει στο ότι πατάει φρένο μόνο του το μηχανάκι, ας πούμε, ή κάνει adjust μέχρι και τον γκάζι, γιατί από ό,τι διάβασα, για να κρατήσει τη σωστή απόσταση από το... Για να κρατήσει απόσταση από το προσινό αυτοκίνητο, δεν πατάει μόνο φρένο, πρώτα κόβει από το μοτέρ και μετά, αν χρειαστεί, συμπληρώνει μόνο του με το φρένο. Εμένα όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί με τρομάζουν λίγο και δεν είμαι τόσο. Φοβάμαι λίγο την τεχνολογία σε αυτά. Και το κατάλαβα όταν είχα πάει με τον Γιώργο με το Mercedes στη Σκιάθο, που κάναμε κάτι σφήνες, ας πούμε, και το αμάξι πάταγε φρένο μόνο του. Όχι μόνο πάταγε φρένο μόνο του, σου στρίβει και το τιμόνι άμα πας να φύγεις από τη λωρίδα, ας πούμε, σε ξαναμαζεύει. Άμα, ρε παιδί μου, θεωρεί ότι πας να τρακάρεις στη σφήνα, ας πούμε, πατάει φρένο και σφίγγει τις ζώνες, κάνει κάτι τέτοια περίεργα. Τα οποία, εντάξει, ωραία στο αμάξι και ωραία για τους μεγάλους ανθρώπους, αλλά εμένα με τρομάζει λίγο το γεγονός ότι θα πάω, ας πούμε, να κάνω με το μηχανάκι μια σφήνα ή θα τύχει κάτι, ας πούμε, και αυτό θα μετρήσει ότι πάω πολύ γρήγορα και θα μου πατήσει μόνο του φρένο. Εγώ μπορεί να χρειάζομαι γκάζι εκεί. Τώρα δεν θέλω να είμαι και νεάτερντα, αλλά απλά με τρομάζει το να πατάει φρένο μόνο του το μηχανάκι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελες να μην πηγαίνει να σκάει στο μπροστινό, να κρατάει μια σωστή απόσταση. Θα το κάνω τώρα μια μαζί σας εδώ. Κοιτάξτε, το μηχανάκι πηγαίνει σταθερά με 90 χιλιόμετρα χωρίς να κρατά το τιμόνι. Αυτός τώρα δεν με έχει δει, δεν πειράζει όμως, γιατί τον έχω δει εγώ. Αυτό λοιπόν τώρα, το μηχανάκι πατάει γκάζι μόνο του με 90 χιλιόμετρα. Εάν σταματήσει ο μπροστινός, εμείς θα σκάσουμε πάνω του. Αν είχες το καινούριο, υποτίθεται θα πάταγε φρένο. Βγήκε σε άλλα χρώματα, βγάλανε το GT σε μαύρο, σε άσπρο νομίζω, και έναν Ardo Grey που είναι έτσι ένα γκρι ωραίο. Είναι στα 16.500 στην Ιταλία από ό,τι είδαμε. Αυτό ήταν στα 14.500, οπότε βγήκε περίπου 2.000 πάνω. Είναι 2.000 πάνω, τα οποία δεν ξέρω αν τα αξίζει. Είναι,
είναι το τι θέλεις. Είδα επίσης ότι βάλω ένα μεγαλύτερο φρένο πίσω, που σε αυτό μου είχε πει ο Άλεξ φωτοσουζάρι, γιατί εγώ ακόμα από τις λίγες βόλτες που το έχω πάρει, δεν είναι και δικό μου, δεν θέλω να το μπαλανσάρω. Κάνω απλά έτσι μια σουζίσα για να περάσω καλά. Μου είχε πει ότι θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, λίγο φρένο παραπάνω πίσω, ότι του χρειάζεται. Το καινούριο έχει μεγαλύτερο δίσκο πίσω, έχει άλλη δαγκάνα και έχει και αλλαγμένο το πετάλι. Αυτό είναι κομπλέ. Μ' άρεσε αυτό το upgrade, ας πούμε. Βάλανε μεγαλύτερη οθόνη αντί για αυτές τις δύο μικρές. Έχουν βάλει μια μεγάλη. Τις έχω συνηθίσει αυτές τώρα. Δεν με πολύ νοιάζει να είχε άλλες. Δε... Ίσα-ίσα μου αρέσουν που είναι έτσι δίπλες, είναι διαφορετικές, αλλά για κάποιο λόγο όλοι στο ίντερνετ τις κράζουν, επειδή μοιάζει, λέει, με το πρόσωπο του καλαμάρι από το Μπομπ Σφουγγαράκι. Εντάξει, κομπλέ. Εμένα ποτέ δεν με ενόχλησε που είναι έτσι διπλές. Ξέρω τι κι αλλιώς που να κοιτάξω και τι θέλω να δω. Έχουν βάλει μια οθόνη μεγάλη. Κάτι το οποίο κάνανε που με ξενέρωσε. Η καινούργια οθόνη έχει navigation από μόνη της. Αλλά συνεργάζεται με ένα app στο κινητό. Αυτό για να σου δώσει navigation πρέπει κάθε μήνα να δίνεις λεφτά. Οπότε έχει navigation, αλλά κανείς μας δεν θα το είχε ποτέ. Όχι ότι θα τσιγκουνευτείς, ας πούμε, τα 2 ευρώ που μπορεί να θέλει. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Λέω εγώ, ας πούμε, να κάνει 2 ευρώ. Δεν θα τσιγκουνευτείς, αλλά δεν γίνεται να έχουμε για το κάθε ένα πράγμα που κάνουμε. Δεν και καλά να θυμόμαστε να πληρώσουμε το ένα ή το άλλο. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι. Και σε όποιο αυτοκίνητο υπήρχε πάντα ναύη και ήθελε κάτι να κάνεις, να βάλεις SIM ή οτιδήποτε, πάντα όλα τα αυτοκίνητα δεν είχαν ναύη. Μπορεί να είμαι και Neanderthal. Δεν ξέρω, να μου πείτε εσείς. Το άλλο που είδα, ρε φίλε, και με ξενέρωσε είναι ότι αυτή η ιστορία που είπα πριν για τα φρένα που σε βοηθάει και πατάει μόνο το φρένο, δεν ισχύει μόνο όταν έχεις cruise control, ισχύει και γενικά. Δηλαδή, τώρα, άμα πήγαινα εγώ έτσι επιθετικά πάνω σε αυτόν, θα πάτε και το μηχανάκι μόνο του φρένα. Αυτή λοιπόν τη λειτουργία δεν μπορείς να τη βγάλεις off. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούσες να ξυλώσεις από ό,τι είδα. Τώρα το ίδιο ισχύει και για τα ABS σε μερικά μηχανάκια, το οποίο υπάρχει ένα dongle το οποίο το βάζεις και τα απενεργοποιείς. Μιλάω τώρα για το πώς το παίρνεις από την αντιπροσωπεία, όχι για το άμα μπορούμε. Τα πάντα μπορούμε και να το τουρμπίσουμε μπορούμε και να το κάνουμε αεροπλάνο μπορούμε. Είδα επίσης ότι έχει διαφορετικές σέλες, πιο άνετες ας πούμε. Εγώ δεν έχω νιώσει σε αυτό το μηχανάκι ότι ποτέ χρειάστηκε άλλη σέλα. Αν πήγαινα μεγάλο ταξίδι θα σας έλεγα, αλλά για τις βόλτες που κάνω ας πούμε. Η σέλα είναι μια χαρά. Ναι, το καινούργιο Tracer συνδέεται με το κινητό σου, με ένα application. Θέλω να σταματήσω δεξιά, να βγάλω το traction, γιατί δεν μου αρέσει να το έχω. Με ξενερώνουν τα traction. Θα έχετε ωραίο ήχο τώρα εδώ πέρα που είναι έτσι τα σπίτια γύρω. Μια άλλη διαφορά που έχουν είναι στα προγράμματα. Εκείνο σου δίνει ένα sport, ένα street και ένα rain. Και αυτό έχει τα ίδια βέβαια. Κάπως τα παίζεις διαφορετικά. Δηλαδή, πειράζεις αλλιώς την καζιέρα, πειράζεις μετά τις αναρτήσεις, ανάλογα τι θέλεις. Ενώ στο άλλο σου πετάει, ας πούμε, ότι το rain κάνει μόνο τα αλλαγές και τις αναρτήσεις και στο γκάζι. Και σου δίνει και ένα custom στο οποίο κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Σε μια από το Σύνταγμα, μιας και δεν έχω πάει ποτέ με μηχανάκι σκέντρο. Δεν έχω πάει ποτέ, παιδιά. Τώρα, αν αυτό είναι καλή ιδέα, θα δείξει την πορεία. Έτσι όπως το σκέφτομαι για το καινούριο Tracer, θα σας πω ειλικρινά, δεν θα το έπαιρνα. Οι αναρτήσεις, ας πούμε, αυτές που είναι η διαφορά που έχει το GT με το απλό, ας πούμε, και το shifter και τα 2-3 πραγματάκια τα άλλα, εγώ νομίζω το ίδιο καλά θα πέρναγα και με το άλλο. Απλά θα του βάζα ένα shifter και θα ήμουν μια χαρά. Άμα μπορείς να πάρεις με 11900 ας πούμε ένα τέτοιο καινούριο, όχι το GT, το απλό, και απλά να το πετάξεις ένα shifter πάνω και μια εξάτμιση, νομίζω ότι είσαι κομπλέ, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζομαι εγώ τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό εξαρτάται από το τι άνθρωπος είσαι, τι θες. Δεν έχω ξαναπεράσει με μηχανάκι από το κέντρο ποτέ, παιδιά. Ποτέ. Οπότε ήρθα να σας δείξω εγώ. Έλα, έλα. Να, εδώ είστε. Να το. Και
Και από εδώ κάνουμε αριστερά για να γυρίσουμε πίσω. Γιατί αλλιώς θα βρεθούμε δεν ξέρω κι εγώ πού. Αυτά με τις διαφορές με τον Tracer. Σας είπα και τη γνώμη μου. Να μπούμε τώρα εδώ στην πλατεία να πετάξουμε burnout. Το πιστεύετε ότι ποτέ δεν είχα σκεφτεί να πάρω Tracer. Και εξαιτίας του Alex κοιτάω μέχρι και τα MT τώρα, τα 9. Γιατί λέω είναι μια καλύτερη περίπτωση, μια πιο φθηνή. Κατάλαβες. Αλλά ευτυχώς πήρε την Τρισερούμπα ο Alex και βγάζω κι εγώ το έτσι μου. Πάρ το σκηνικό εδώ. Στο κόκκινο φανάρι έχει και στο δρόμο κάτω τέτοιο. Για τον παραμπάκο δηλαδή που δεν το βλέπει. Δεν το βαριέσαι ποτέ αυτό το πράγμα, ρε. Πάντως ναι, εγώ τα φοβάμαι όλα τα ηλεκτρονικά και αυτά τα σκηνικά. Με φοβίζουνε, ρε φίλε. Ξέρω εγώ άμα μπορεί μόνο να πατήσει γκάζι, άμα μια μέρα θα μου το χακάρουνε. Λέμε τώρα. Και θα αρχίσει να παίζει πάντες μόνο του. Έλα, έλα. Τι ωραίο. Τώρα απολαύσουμε απλά βολτίτσα. Ήχο και μπαμπαπ. Αυτό είναι η φάση τώρα. Εν τω μεταξύ έχει θολώσει ζελατίνα. Έχω ακόμα και τα ψοφισμένα ζουζούνια τη μούρη μου. Ήθελα να προσπαθήσω να καθαρίσω λίγο. Να βρούμε και κανένα σε κανένα φανάρι. Να του δώσουμε κανένα φράγκο να μας το φτιάξει. Είναι ο αγαπημένος μου δρόμος αυτός. Γιατί έχει κτίρια αριστερά-δεξιά. Και ακούγεται το μηχανάκι τέλεια. Ζεστά χεράκια. Το Μαρ! Έλα πάμε όμως ρε μπρο. Πού σας φέρνω ρε μάγκες. Όπω θα σταμάταγα στο επόμενο εγώ. Τσιρίζει και το λάστιχο. Πού που τι έκανε εκεί, ε? Είστε ακόμα μαζί μου. Είναι το μηχανάκι τρελαμένο, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Είναι για να ξεκινάς σε κάθε φανάρι. Ψήθηκε να σηκωθεί, ψήθηκε να γράψει. Λοιπόν, μάγκες, επειδή δεν ξέρω πόση ώρα θα γράφει ακόμα η κάμερα, εγώ θα το κρατήσω το βίντεο, απλά να πω τώρα, κάντε sub, κάντε like όσοι γουστάρετε τα μηχανάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Όποιος γουστάρει να βοηθήσει το κανάλι, να μπει να πάρει φτεράκι, έχουμε link στην περιγραφή. Wow! Wow! Δεν το κλείνω το βίντεο, απλά σας λέω τα έτσι για να άμα κλείσει. Να τα έχουμε μετά, καταλάβατε. Εν τω μεταξύ έχουμε κάψει και την εξάτμιση. Πετύχει κανένα να παίξουμε. Πάντως δεν μπορώ να καταλήξω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλήξω. Δεν ξέρω τι θέλω. Είναι μέρες που παίρνω το RC και λέω πω πω ναι. Δεν υπάρχει πιο τέζα μηχανάκια από το RC να πούμε. Είναι... Είσαι έτσι τσίτα. Είναι ελαφρύ, είναι γρήγορο. Έχει χαμηλά δύναμη, έχει θόρυβο, έχει τα πάντα. Και μετά ανεβαίνεις αυτό. Και λες κοίτα να δεις αυτό το Νατάλο χίλια πράγματα. Και μετά παίρνεις το SMC. Και λες τα ίδια.
πόσο ωραίο είναι που όταν ξεκινάς λίγο πιο γρήγορα γράφει και ακούγεται το λάστιχο που σπινιάρει. Θα μου πεις τώρα τι σας λέω. Είναι, έχω και εγώ τα δικά μου, ξέρω. Σκύβω τόσο μπροστά για να μην ακούτε τον αέρα, ρε εσύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Μάλλον κάποια μέρα θα πάρω ένα τέτοιο και θα το τουρμπίσω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, με έχει τρελάνει. Είναι ακριβώς αυτό που θέλεις. Αυτό, ρε Βαγγές. Τα λέμε στο επόμενο. Peace.